Αυτός είναι ο 26χρονος Ιωνάς Καρούσης με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη που σκοτώθηκε μαζί με άλλους 6 ανθρώπους από τα πυρά τρομοκρατών στο Τελαβίβ λίγες ώρες πριν από την Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Ο πατέρας του, κορυφαίος νευροχειρουργός, έμαθε για το θάνατό του τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Ναι, είχαμε βαφή επαφή και δεν είχε μπαταρία στο κινητό του και έφτασε στις 12 το βράδυ εδώ από την αστυνομία και το στρατό να μας εγκοπήσουν. Θέλω να πω ότι είναι μια τρέλα. Και οι μεν και οι δε δεν έχουν ο ένας με το Κοράνι και ο άλλος με την Παλαιά Διαθήκη και πάνε συνεχώς να σκοτώνουν ένας τον άλλον, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Και αυτή η τρέλα σκοτώνει και αθώους ανθρώπους, αθώους τους αυτής της ηλικίας τους, τους καλύτερους ανθρώπους. Σε επί 5 ώρες συνεχόμενες δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Είχαμε και μια τελευταία ελπίδα μετά όταν οι γονείς του πήγαν για να κάνουν την αναγνώριση στο νοσοκομείο ότι μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Ο Ιωνάς ήταν τελειόφυτος αρχιτεκτονικής και βρέθηκε στη στάση του τραμ για να τραβήξει φωτογραφίες για μια εργασία στο πλαίσιο των σπουδών του. Τον γαζώσανε. Πήγε να κάνει μια δουλειά και τον δοκοτώσανε. Είναι εντελώς θρησκευτική λόγη τίποτα. Δεν του είπαν είσαι χριστιανός, σε σκοτώνουμε. Τυπούσαν ανεξέλεγκτα. Χθες το μεσημέρι μίλησα τελευταία φορά μαζί του. Ήταν πολύ χαρούμενος για την εργασία που ετοίμαζε για την αρχιτεκτονική σχολή που φοιτούσε. Συντετριμένη σύντροφός του που τον αποχαιρέτησε με 2 συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, μιλά στο Open. Ποτέ δεν ήταν τόσο κρίσιμη κατάσταση, ποτέ. Ακόμη και στην επίθεση του Ιράν τον Απρίλιο που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, καμία σχέση, δεν ήταν σε τέτοια έκταση όπως ήταν το χθεσινό. Υπήρχαν κάποια πλάνα, αλλά θα βλέπαμε στο μέλλον. Ώρα 7 το απόγευμα της Τρίτης. 2 Παλαιστίνοι τρομοκράτες ανοίγουν πυρ στη στάση του Τραμπ στη Γιάφα του Τελαβίβ, σκοτώνοντας αδιακρίτως όποιον βρίσκεται στο σημείο. Άλλοι 6 άνθρωποι πέφτουν νεκροί μαζί με τον 26χρονο Ιωνά Καρούση μέσα στο Τραμπ και στους γύρω δρόμους. Ενώ 20 ακόμη τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. I feel like in my stomach like... It's so weird that a place that I used to live and go every day, suddenly it's like a... It's a terror scheme, isn't it? Yeah, she was inside a train, she went up and it's a shock. It's something that I don't know how you can handle, like the fact that you could be that, like it's a matter, it's like almost random. Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, ένας από τους δράστες μπήκε στο τζαμί που βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο της επίθεσης και φώναξε στους πιστούς να μην βγουν έξω. Μετά από την προειδοποίηση στο τζαμί, οι δράστες άνοιξαν πυρ και σκόρπισαν το θάνατο εδώ στη στάση, στη λεωφόρο Τζερούσαλεμ, στο Τελαβίβ Γιάφο. Πολίτες συγκινημένοι αφήνουν λουλούδια στο σημείο. 7 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος Ιωνάς. Κάποιοι από τους τραυματίες τρέχουν να κρυφτούν σε ένα κατάστημα της περιοχής. Ο ιδιοκτήτης μιλά αποκλειστικά στο Open. One of the girls, she was 17 years old and she had her arm shot right at the elbow and was severely bleeding. Luckily, we all worked together to stop the bleeding and try to stop the bleeding to reach as much as possible. Ο ένας από τους δράστες έπεσε νεκρός και ο δεύτερος τραυματίστηκε από τα πυρά των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.